δημιουργία ΟΤΑ. Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι αυτή η εταιρεία έχει συσταθεί. Υπάρχει, υφίσταται. Αν νομίζουν ότι έγινε κάτι παράνομο κατά τη διάρκεια της σύστασής της, μπορεί να προσφύγουν όπου θέλουν και να την προσβάλλουν. Υπάρχει η εταιρεία, έχουμε υποχρέωση βάσει νομοθεσίας να τη χρηματοδοτήσουμε και η εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί. Πετρέλαια. Τα πετρέλαια, όντως η σύμβαση των πετρελαίων είχε λήξει στις 2 Δευτέρου, υπάρχει εξάμηνη παράταση όπως κάνουμε συνήθως, άρα η σύμβαση λήγει τον Αύγουστο του 2022, υπάρχει διαχρονικός διατάκτης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα από το 2021 στο 2022 και εκτελείται κανονικά η σύμβαση του πετρελαίου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεταγενέστερα θα σας πω από πού προκύπτει το πρόβλημα με τη λανθασμένη κίνηση που έκαναν για δεύτερη φορά, έτσι ώστε να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση. Αν θυμάστε, η πρώτη φορά ήταν με τα ανταποδοτικά και καθυστερήσαμε 2 μήνες. Τρίτο θέμα, απλήρωτοι εργαζόμενοι για το COVID. Εδώ να πούμε, θέλω να πιστεύω ότι στον ένα χρόνο που άντεξε ο συνάδελφος σε αυτή τη θέση δεν λειτουργούσε με αυτόν τον μπακαλίστικο τρόπο όπως μας λέει τώρα. Δηλαδή όπου βλέπει χρήματα, πάρ' τα χρήματα από εδώ και πήγαινε τα εκεί. Τα χρήματα που υπάρχουν στην υπηρεσία καθαριότητας είναι χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα για να πληρωθούν οι οκταμηνίτες της υπηρεσίας καθαριότητας. Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους, τα λέω πάντα. Όταν ο Δήμος κάνει ένα αίτημα πρόσληψης κάποιων ανθρώπων, διασφαλίζεται η μισθοδοσία τους για όσο χρόνο θα δουλέψουν στο Δήμο. Αυτά τα χρήματα είναι μέσα στους κωδικούς, αλλά είναι δεσμευμένα. Δεν λειτουργούμε με τον τρόπο όπου δούμε χρήματα, πάρ' τα από εδώ, πήγαινε τα εκεί. Και η ερώτηση που υπάρχει είναι με ποιο τρόπο κάνεις δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού όταν δεν υπάρχει η νομιμότητα της πρώτης, ας μας πει με ποιο τρόπο γίνεται. Λέω λοιπόν δημόσια, βγείτε αντρίκια και πείτε συγγνώμη, κάναμε μεγάλο λάθος, 37 εργαζόμενοι θα μείνουν άλλους 2 μήνες απλήρωτοι. Μπορεί εκείνοι να αντέχουν να μείνουν 2 μήνες απλήρωτοι, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν αντέχουν.